Να υποδεχθούμε τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου. Κύριε Κούλογλου, καλό μεσημέρι. Γεια σας παιδιά, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Τώρα μέρες που είναι, καθόμαστε και συζητάμε, βεβαίως πρέπει να τα συζητήσουμε, γιατί είναι προφανές ότι έχει γίνει μια επιχείρηση με πολλά ερωτηματικά. Το ερώτημα είναι το εξής, κύριε Κούλογλου, και το σας ρωτάω, επειδή είστε και δημοσιογράφος, παραμένετε δημοσιογράφος, ακόμα και αν είστε τώρα Ευρωβουλευτής. Το τι συνέβη στην επιχείρηση και το αν έχουμε υπέρβαση καθήκοντος, αστυνομική βαναυσότητα, αν οι γη του σκηνοθέτη πετούσαν τους κουβάδες με τις βίδες τους αστυνομικούς, είναι δουλειά που θα τη διευκρινίσουμε εμείς ή οι αρμόδιες επιτροπές και ενδεχομένως η δικαιοσύνη? Κοιτάξτε, κανονικά σε ευνομούμενα κράτη αυτά λύνονται αυτομάτως. Και δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει τέτοια περιστατικά σε κράτη που πιστεύουν στις διαδικασίες της δημοκρατίας και η αστυνομία είναι κάτω από δημοκρατικό έλεγχο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, υποχρεωτικά θα παίζουν ρόλο και συνεισφέρουν στην αλήθεια και άλλοι παράγοντες και φυσικά και οι δημοσιογράφοι. Έτσι γίνεται σε πολύ μεγάλες περιπτώσεις. Από την υπόθεση Λαμπράκη και την δολοφονία του Λαμπράκη στην Ελλάδα μέχρι την πρόσφατη υπόθεση της δολοφονίας της Μαλτέζας δημοσιογράφου, της Δάφνης Καρουάνα Καλίσια, αν δεν ήταν δημοσιογράφοι, αν δεν ήταν παράγοντες της κοινωνίας, δηλαδή οργανώσεις, μη κυβερνητικές, αν δεν ήταν οι συγγενείς, στη συγκεκριμένη περίπτωση παίξανε πολύ μεγάλο ρόλο για μια πολύ αποφασισμένη οικογένεια, δεν θα είχε βγει ποτέ η αλήθεια. Επομένως, ναι, στην περίπτωση που το κράτος δικαίου δεν λειτουργεί και έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες στην πραγματικότητα κινούνται με ένα παρακρατικό τρόπο σχεδόν, και αυτό έγινε στην περίπτωση της Μάλτας, έγινε το 1963 με το Λαμπεράκι και βλέπουμε να επαναλαμβάνεται σήμερα στην Ελλάδα, τότε ναι, πρέπει να παίξουν και άλλοι παράγοντες. Ωραία. Λοιπόν, πώς σχολιάζετε λοιπόν την απάντηση της συμπολίτευσης προς την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν νομοποιείται να βάζετε τέτοια ζητήματα όταν επί των ημερών της δικής της διακυβέρνησης υπήρξαν οι επιθέσεις με τα δακρυγόνα στις πορείες των συνταξιούχων, υπήρξαν οι προληπτικές προσαγωγές μετά το συλλαλητήριο τη Μακεδονία στην Βόρεια Ελλάδα, υπήρξαν ανάλογες αστυνομικές επιχειρήσεις? Κοιτάξτε, στις δημοκρατίες όσο ξέρουμε, αλλά επίσης και στις σοσιαλιστικές με ή χωρίς εισαγωγικά δημοκρατίες, όσο αυτές υπήρξαν, και αστυνομία υπήρξε και συλλήψεις γίνονταν και δακρυγόνα χρησιμοποιούν. Το θέμα είναι ότι κάθε φορά θα πρέπει να υπάρχει μία αναλογία ανάμεσα στο έγκλημα ή στο αδίκημα που διαπράττεται και στην αντίδραση της αστυνομίας. Όταν δεν υπάρχει αναλογία και έχουμε πολύ δυσανάλογη αντίδραση, εκεί οδηγούμαστε σε πολύ ακραίες και ανώμαλες καταστάσεις. Φυσικά, όταν υπάρχουν άνθρωποι που επιτίθονται στο Μέγαρο Μαξίμου ή σε κάποιους άλλους συνανθρώπους ή στην αστυνομία, φυσικά θα πρέπει να υπάρχει αντίδραση. Η αστυνομία δεν μπορεί κάποιος να τις τρώει. Και αυτό έγινε. Ξέρετε, αυτό είναι ένα επιχείρημα που χρησιμοποιείται και από τους βουλευτές της συμπολίτευσης, ότι όταν η αστυνομία επιχειρεί να κενώσει ένα κτίριο, δεν μπορεί να κάθεται να δέχεται βίδες και καρφιά και δεν ξέρω τι άλλο τους πετάγανε στο κεφάλι, ότι θα πρέπει να δράσουν. Το ίδιο πράγμα λένε για άλλη περίπτωση βεβαίως οι συνάδελφοί σας του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εδώ τι είχαμε, για να πάρουμε την συγκεκριμένη περίπτωση ή να μην πάρουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ θα σας μιλήσω για μια σειρά από περιστατικά, για να φύγουμε από την συγκεκριμένη περίπτωση που έχει άλλωστε πολύ συζητηθεί. Λοιπόν, η αντίδραση της αστυνομίας που μπαίνει μέσα στους κινηματογράφους και συλλαμβάνει πιστηρικάδες με τους γονείς τους επειδή κοιτάγανε τον Τζόκερ, σας λέει κάτι. Η επίθεση αλλά Χόλιγουντ σε ένα κλαμπ με 300 νέα παιδιά που μπαίνει η αστυνομία, λέει όλοι κάτω και ψάχνουν για αναλογικά και δεν βρίσκουν τίποτα, αλλά ακόμα και αν βρίσκανε, δεν είναι αυτό το θέμα, σας λέει κάτι. Το γεγονός ότι μια κοπέλα πηγαίνει περπατάει στην Πατησίων και την αναγκάζουν σε σωματικό έλεγχο να γδυθεί, σας λέει κάτι. Ο άλλος που ανεξάρτητα ήταν σε πράξεις βίας και τα λοιπά, του βγάζουν το σλιπάκι
και το βλέπουμε αυτό σε φωτογραφία, σας λέει κάτι. Εδώ έχουμε μια σειρά από περιστατικά. Κατανοώ τα παραδείγματα που μου φαίνεται, κύριε Κούλογλου, αλλά νομίζω ότι και εσείς και εγώ, ως δημοσιογραφική Αναστασία, πρέπει να είμαστε απέναντι και δύσπιστοι στην αστυνομία γενικά και κάτω από όλες τις συνθήκες. Διότι με την ίδια λογική, επαναλαμβάνω, ότι σας λένε και οι συνάδελφοί σας, οι βουλευτές της συμπολίτευσης, ότι πράγμα... κάνατε προληπτικές προσαγωγές. Όχι, όχι, εκτός από αυτό. Από αυτό. 321 περιστατικά καταγγελόμενης αστυνομικής βαναυσότητας στα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Θα πρέπει να είμαστε απέναντι από την αστυνομία, όπως και να έχει. Απέναντι στις αυθαιρεσίες της αστυνομίας. Και στις αυθαιρεσίες. Και με καχυποψία σε κάθε. Εγώ θα ήθελα να υπάρξει και μια καλύτερη. Σωστά το λέτε. Διαπαιδαγώγηση της αστυνομίας, αλλά και να υπάρχει μια συμφιλίωση ανάμεσα στην αστυνομία και στους πολίτες, που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αλλά και δυστυχώς, αντί να υπάρξουν μέτρα διαπαιδαγώγησης, εκπαίδευση των αστυνομικών να αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις κτλ., το χάσμα μεγαλώνει. Διευρύνεται το χάσμα αστυνομίας πολιτών. Αυτό είναι το θέμα. Φυσικά, ποτέ η αστυνομία στην Ελλάδα δεν ήταν εκπαιδευμένη έτσι ώστε να μπορεί και το νόμο να επιβάλλει, αλλά και να διατηρεί την ψυχραιμία της και στις κρίσιμες στιγμές. Δεν υπάρχει καμιά τέτοια εκπαίδευση. Και βλέπετε, ούτε ο νόμος επιβάλλεται, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχουμε. Έχουμε μια αστυνομία η οποία δεν επιβάλλει τον νόμο. Δέρνει απλώς δεξιά-αριστερά και κατά τα άλλα έχουμε πλήρη ανομία στη χώρα. Mm-hmm. Αν δείτε δηλαδή τα υπόλοιπα περιστατικά, καλά, δεν μιλάω μόνο για την αυξημένη μεγάλη εγκληματικότητα, δηλαδή δολοφονίες, συνταλλαγές πυροβολισμών, διαρρήξεις κτλ. Μιλάω ακόμα για την καθημερινή ανομία. Εδώ περνάνε όλοι με κόκκινο. Έχετε την αστυνομία να επιβάλλει κανένα πρόστιμο? Τίποτα. Δηλαδή δεν έχουμε μια αστυνομία. Και φυσικά υπήρξαν ενδεχομένως αυθαιρεσίες. Ασφαλώς υπήρξαν αυθαιρεσίες στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης. Εδώ όμως έχουμε μια από την αρχή, από την πρώτη στιγμή της κυβέρνησης, μια συστηματική προσπάθεια να επιβολής του νόμου και τάξης για επικοινωνιακούς λόγους. Διότι η κυβέρνηση στους υπόλοιπους τομείς που είχε υποσχεθεί θαύματα έχει παταγωδώς αποτύχει. Προσφυγικό, συμφωνία για το Μακεδονικό, τιμούμε αυτή τη στιγμή τη συμφωνία. Ελάφρυνση της μεσαίας τάξης, δεν έχει γίνει τίποτα. Επενδύσεις στο ελληνικό που θα μπαίνουν οι μπουλντόζες σε μία εβδομάδα. Δεν έχει μπει καμιά μπουλντόζα και έχουν περάσει 20-30 εβδομάδες. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Επομένως, απέναντι στο κοινό της, που ειδικά με το προσφυγικό έχει απογοητευτεί πλήρως και έχει εξαγριωθεί, βλέπουμε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσφέρει άρτο και θέαμα, γιατί άρτο δεν έχουμε. Ναι, αλλά θα μου επιτρέψετε, κύριε Κούλογλου, της βγαίνει της αστυνομίας ο άρτος και τα θέαματα, της κυβέρνησης, με συγχωρείτε, ο άρτος και τα θέαματα. Στην δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, που πραγματοποιήθηκε πριν τα γεγονότα στο Κουκάκι, φαίνεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου στηρίζει την ατζέντα της ασφάλειας που προωθεί η κυβέρνηση. Δηλαδή, μήπως κι εσείς είχατε δημιουργήσει μια στρεβλή εικόνα για... Εγώ δεν λέω ότι δεν είχε επιτυχίες η αστυνομία επί των ημερών σας σε επίπεδο εξάρθρωσης κυκλωμάτων και εγκλήματος, αλλά μήπως είχατε δώσει μια αίσθηση ότι εντάξει μωρέ, τώρα είμαστε πιο ανεκτικοί? Κοιτάξτε να δείτε, η δημοσκόπηση αυτή την οποία μιλάτε δεν είχε πάρει υπόψη στο Κουκάκι. Το Κουκάκι, κατά τη γνώμη μου, είναι μια στροφή. Διότι πλέον φεύγουμε, δεν είναι ότι βαράμε αναρχικούς, το οποίο σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας είναι ανεκτό, αν όχι και επιθυμητέο, έτσι όπως έχει με αυτό το κλίμα που έχει καλλιεργηθεί, αλλά βαράμε νοικοκυρέους που είναι και με την κυβέρνηση, γιατί στην πραγματικότητα η οικογένεια Ενταρέ δεν ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, κάθε άλλο. Λοιπόν, και μπαίνουμε στα σπίτια των ανθρώπων. Εκτός ότι έχουμε φτάσει όμως εν έτη 2019 που το αποχαιρετάμε, να μιλάμε για τα πολιτικά φρονήματα των ανθρώπων που χτυπάει η αστυνομία, είναι βήμα πίσω μεγάλο, έτσι. Ναι, ναι, αλλά ας πούμε εδώ δεν μιλάω για τα φρονήματα, μπορεί να ήταν και η ΣΥΡΙΖΕΙ, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο σπίτι τους και στο σπίτι τους ξαφνικά μπήκανε μέσα και τους δίνανε, τους βάλαν κουκούλες. Και τους φορτώσανε και κατηγορίες προφανώς τιμένες. Γιατί και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Κάθε αδίκημα, φυσικά υπάρχουν αδικήματα. Φυσικά υπάρχει ανομία στην Ελλάδα και υπήρχε και επισήριζε.
κάθε αδίκημα θα πρέπει να έχει και την ανάλογη ποινή. Ιδάλλως, υπερβολική αντίδραση της αστυνομίας ή γενικά του κρατικού μηχανισμού απέναντι σε παραπτώματα, σε αδικήματα, δεν είναι μέρος συστατικό ενός κράτους δικαίου. Δηλαδή, είναι κακό να κλέβεις. Είναι κακό να κλέβεις, φυσικά. Αλλά στο Ιράν ή στη Σαουδική Αραβία, κλέψεις σου κόβουν το χέρι. Η αντίδραση είναι υπερβολική. Το ίδιο και εδώ γίνεται. Υπάρχουν φυσικά φαινόμενα ανομίας. Αλλά κάθε ένας που περνάει από τα εξάρχεια να το δίνουνε, αυτό είναι, όπως καταλαβαίνετε, υπερβολικό. Και ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, κατά τη γνώμη μου. Κατά τη γνώμη μου είναι ότι αυτό το πράγμα οδηγεί σίγουρα σε δολοφονία. Κάποια στιγμή θα χυθεί αίμα. Θα χυθεί αίμα ενός αθώου ανθρώπου, ενός Γρηγορόπουλου, ενός άλλου Γρηγορόπουλου, ενός παιδιού που θα βρεθεί μια διαδήλωση και θα φάει μια γκλοπιά στο κεφάλι και είναι ζήτημα χιλιοστών. Αν θα πεθάνει ή δεν θα πεθάνει ή θα μείνει ανάπηρος. Έχουμε και συγκάλυψη από την ηγεσία της αστυνομίας και την πολιτική ηγεσία περιστατικών παράνομης βίας, όπως ακριβώς έγινε την περίοδο που προηγήθηκε της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου. Σας θυμίζω, είχαμε την περίπτωση της Αρτινιέρας, σας θυμίζω ότι είχαμε την περίπτωση του βασανισμού στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Λοιπόν, και οι αστυνομικοί είχαν αποκτήσει την εντύπωση ότι μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε, να σκοτώσουν ακόμα και να πάνε σπίτι τους το βράδυ. Αυτό είχε πει ο Κορκονέας. Mm-hmm. Ο Κορκονέας το βράδυ που σκότωσε τον Γρηγορόπουλο τηλεφώνησε στη γυναίκα του και είπε: η γυναίκα θα αργήσω μια-δυο ώρες και θα έρθει στο σπίτι. Νόμιζε ότι θα πάει σπίτι. Αυτό το κλίμα της ατιμωρησίας θα οδηγήσει αναγκαστικά σε φαγητή αίμα. Και ο κύριος Χρυσοχοίδης φέρει απόλυτη την πολιτική ευθύνη γι' αυτό, όπως φέρνουν και πολιτική ευθύνη και όσοι τον συγκαλύπτουν από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον κύριο Αλεβιζάτο, αν ανεχτεί να τον κοροϊδεύει κατά μου τον κύριο Χρυσοχοίδης και να παραμένει σε αυτή την επιτροπή δίθεν επιτήρησης της αστυνομικής βίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κούλογλου, καλές γιορτές να έχετε. Καλά Χριστούγεννα.